Πονοκέφαλο στα νοικοκυριά έχει βάλει το ράλι ανόδου των τιμών στα προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως τα είδη διατροφής και τα καύσιμα, με τους καταναλωτές να καταγγέλουν εσχροκέρδια και απουσία κυβερνητικών μέτρων, καθώς βλέπουν τις αυξήσεις στα βασικά είδη να συρρυκνώνουν το εισόδημά τους. Μάλιστα, προσθέτουν πως πηγαίνουν να ψωνίσουν με πόνο στην καρδιά, αφού ξέρουν ότι θα πάρουν τα απολύτως απαραίτητα και το φορτοφόλι τους θα διάσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Η επιβίωση στο σπίτι έχει ανέβει κατά 50%. Πώς γίνεται η επιλογή, τι πρέπει να αγοράσω για να επιβιώσω? Ποια επιλογή? Υπάρχει επιλογή? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και πώς δεν υπάρχει από πουθενά, έτσι? Βέβαια. Μισθή, δεν βλέπετε τι γίνεται. Η επιβίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με τα μέτρα που παίρνει, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις είναι αντίον του λαού, αντιλαϊκά μέτρα. Καύσιμα, τρόφιμα βρίσκονται όλα, στα ίδια. Όλα πάνω. Κάνετε μόνο επιλογή. Μόνο το μεροκάματο με το ίδιο. Επιλογή δεν μπορούμε να κάνουμε. Μας έχουν πρεσάρει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε επιλογή. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μοναδικά ή μόνο η ακρίβεια. Βλέπετε οι πλημμύρες. Βλέπετε, δεν μπορούμε να ζήσουμε πια με αξιοπρέπεια. Ο κόσμος σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Στη Θεσσαλία πλημμύρισαν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει βοήθεια. Το γνώριζε από πριν η κυβέρνηση ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν αντέδρασαν, δεν έκαναν αυτά που θα έπρεπε να έχουν κάνει νωρίτερα, τις υποδομές κτλ. Έπνιξαν τον κόσμο. Εσείς ως νοικοκυρά, πώς κάνετε τον οικογενειακό προϋπολογισμό? Με πάρα πολύ δυσκολία, πιστέψτε με, πάρα πολύ δυσκολία. Είχαμε κάποια χρήματα τα οποία έχουν εξανεμιστεί όλα και τώρα δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε. Πιστεύετε ότι θα είναι χειρότερη η επόμενη μήνα? Εννοείται θα είναι χειρότερη. Και όσο πάει θα βαθαίνει. Οι καταναλωτές ζητούν έλεγχο της αλυσίδας από το χωράφι και την κτηνοτροφική μονάδα μέχρι το ράφι, υποστηρίζοντας ότι ο ελληνικός λαός φοβάται και προς το παρόν δεν αντιδρά κατεβαίνοντας στους δρόμους, αλλά η ανέχεια που έρχεται θα τους αναγκάσει να διεκδικήσουν να αποκτήσουν ξανά την αξιοπρέπειά τους που έχει χαθεί όσον αφορά στην επιβίωσή τους.